Αρκετά προβλήματα υπάρχουν στην Football Link και έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς σε αυτά. Θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Άρη Λιχναρά. Κύριε Λιχναρά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εχθές υπήρχε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο όχι έφερε κάποια προβλήματα, αλλά υπήρχαν κάποιες εντάσεις καταρχήν για να ξεκινήσουμε και από αυτό. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα εμπλέχτηκαν εκεί ο πρόεδρος του Καραϊσκάκη, της Καλλιθέας, της Παναχαϊκής. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάντα αρκετές φορές έχουν συμβεί αυτά και στο παρελθόν. Γιατί συμβαίνει μερικά μέλη τα προσωπικά θέματα των ομάδων τους να τα μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ενώ αυτό δεν είναι σωστό. Όποιος έχει κάποια προβλήματα με κάποια άλλη ομάδα ή με κάποιον άλλο παράγοντα άλλης ομάδας, να τα επιλύει κατηδίαν εκτός Διοικητικού Συμβουλίου. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα τα συνολικά του συνεταιρισμού και της Ένωσης. Καταλάβατε? Έτσι είναι. Τι έγινε μεταξύ δύο ομάδων ή τι διαφορές έχουν. Ναι, γιατί εξαπολύουν μετά βόμβες ο ένας προς τον άλλον και βρίσκεστε κι εσείς, γιατί είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποκτούν και άλλη διάσταση όταν λέγονται τέτοια πράγματα δημόσια. Όχι, εμείς οι πιο πολλοί από αυτοί να πάρουμε θέση, γιατί δεν μας αφορούν εμάς αυτά τα κατηδίαν. Και τους είπαμε, παιδιά, περάστε έξω, λύστε τα αλλού, δεν είναι ο χώρος εδώ. Και πρέπει να τηρείται αυτό, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, και νομίζω συγκροτήθηκε και μια επιτροπή στην οποία συμμετέχετε κι εσείς. Σε ποια διαδικασία βρισκόμαστε τώρα? Τώρα ξεκινεί, το ορίσαμε. Καταρχήν, αυτό το χρονικό σημείο είναι κομβικό, γιατί είμαστε στη λήξη τη σεζόν, όπου αγωνιστικά μεν υπάρχει το θέμα ποιες ομάδες θα πέσουν. Υπάρχει μια αναβρασμός και ένταση. Ποιες ομάδες θα ανέβουν. Πάρουμε μια κατάσταση και αυτό είναι το αγωνιστικό. Αλλά επειδή λίγη περίοδος, τώρα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επαφές, ούτως ώστε, όπως είπε ο κ. Λουτσάκος, ο πρόεδρος, να βρεθεί άμεσα τηλεοπτική στέγη. Και ήδη έχει κάνει επαφή ο κ. Λουτσάκος, τις οποίες ανέφερε, για να αφήσουμε κάποιο σταθμό όσο νωρίτερα γίνεται και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο θα γίνει με ραντεβού, η επιτροπή που συγκροτήθηκε είναι ο πρόεδρος, ο κ. Τσάκος, ο κ. Βουλίδης, ο νομικός σύμβουλος, ο κ. Χατζιωάννου από Θεσσαλονίκη στον Πόντο και εγώ. Είμαστε τρεις νομικοί, έχουμε εμπειρία στον χώρο, νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάτι καλό. Και επίσης είπε ο κ. Τσάκος ότι προγραμματίζει ραντεβού και με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κ. Βασιλιάδη. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ξέρουμε τα θέματα και επειδή κατά κύριο έχουμε ακούσει ότι ο Υπουργός είναι κοντά μας και πέρσι ήταν κάποια στιγμή από ό,τι είδαμε με την τηλεοπτική, με το τηλεοπτικό συμβόλαιο, να το δείξει και φέτος έμπραχτα και θα το πούμε και εμείς κάποιες λύσεις που προτείνουμε. Κύριε Λιχναρά, μια ομάδα της Football League φέτος τι έσοδα έχει, δηλαδή κατά κύριο από τα τηλεοπτικά ή κάποια χορηγία, αν υπάρχει γενική σε Football League, τι έσοδα έχει? Ανάλογα με τη δυναμική που έχει κάθε σύλλογο στην περιοχή. Άλλη έχει Όφη, η Παναχαϊκή, ο Άρης. Όχι, εννοώ το τηλεοπτικό κομμάτι, δηλαδή τι εισπράττει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, ας πάρουμε μια ομάδα που είναι στα μέσα της βαθμολογίας, ο Απόλλων Λάρισας, για παράδειγμα. Έχει διαφορετικό κομμάτι στην τηλεοπτική πίτα? Οι καινούργοι πάντα είναι κάπως διαφορετικά. Ναι, έπεσα στην κέντα τώρα. Τέλος πάντων, μέσο όρο ξεπερνάει τις 100.000 τα χρήματα τα οποία παίρνει κάθε ομάδα? Κοιτάξτε, καταρχήν, εμείς από τα λεφτά αυτά τα οποία μπαίνουν στην Ένωση, δεν πήραμε φέτος, γιατί τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να αποπληρωθούν διάφορες οφειλές από προηγούμενες καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί στην Ένωση. Καταλάβατε. Mm. Έγινε στο προσωπικό, συρρυκνώθηκαν πολύ τα άτομα και εποφελώς δηλαδή, εξοικονομήθηκαν χώροι που δεν χρειάζονται και έγινε μεγάλο νοικοκύρωμα με το κύριο Λουτσάκο, το οποίο είναι άξιο να το πούμε και να του δώσουμε συγχαρητήρια. Μπήκε μπροστά εκείνος και έγινε μια εξυγίανση. Και φέτος θα μείνουν λεφτά πλέον από τη τηλεόραση για να πάρουν τα μέλη που πέρσι δεν πήραμε. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, για να έκανα αυτή την ερώτηση, είναι ότι έσοδα οι ομάδες δεν έχουν επί της ουσίας. Είναι πολύ μικρά, είναι πολύ περιορισμένα. Δεν είχανε. Ναι. Γιατί είχαμε όλα αυτά τα που σας προείπα. Θα έχει ένα αλφα χρηματικό ποσό, θα μπει, το οποίο είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα χρήματα που θα παρνούνται, αλλά γενικότερα αναζητείτε πόρους κι εσείς. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Γι' αυτό βλέπουμε και μία ομάδα μετά την άλλη να αποχωρεί και έχουμε ήδη το θέμα. Τώρα λένε 2-3 ομάδες. Πανσεραϊκός, Καρδίτσα, Πανεγιάλιος. Πέρυσι το ότι αποφασίσαμε να επιβεβαστούν αυτές οι ομάδες στο σύνολο, 6 ομάδες, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί ήταν πολλές. Δεν σηκώνει ο χώρος.
δεν σηκώνει τόσο μας. Όπως και στην πρώτη εθνική, έτσι και εδώ στην β' εθνική, πρέπει οι ομάδες να μειωθούν. Καταλάβατε. Όταν λοιπόν κάθε φορά για εκλογική πελατεία αφήνουμε να μεγαλώνει ο αριθμός των ομάδων, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Η κοινωνία μας δεν μπορεί να το σηκώσει. Και η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί. Καταλάβατε. Λοιπόν, καλύτερα λίγες ομάδες και υγιείς, πάρα πολλές και να χρεοκοπούν μεσούς περίοδου. Έχει μια βάση. Το κάνουμε. Αυτό το κάναμε. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και δεν ξέρω αν έχετε και κάποια ενημέρωση να μας δώσει τώρα για τελευταία στιγμή και Πανσεραϊκό, Πανεγιάλεο, Καρδίτσα, εάν τελικά θα έχουμε και άλλες απώλειες πριν το φινάλε. Κοιτάξτε κάτι, εδώ οι ομάδες και εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε ομάδα γιατί αυτά είναι τα ενίκομοι εν δήμο. Λοιπόν, όταν διαβάζουμε από τις εφημερίδες και το site ότι κάποιες ομάδες δεν πραγματοποιούν προπόνηση γιατί οι παίχτες απεργούν για καθυστερήσεις οφειλωμένων κτλ. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αν κάποια ομάδα είναι κοντά στη ζώνη του πιβασμού και είναι να πέσει, μπορεί να πει τις τελευταίες ημέρες εγώ δεν συνεχίζω. Αν όντως έχει οικονομικό πρόβλημα επιβίωση. Καταλάβετε, είναι κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε. Είναι τα οικονομικά τους, τα προσωπικά τους. Δεν μπορούμε εμείς να επέμβουμε. Από τρίτο τι μαθαίνουμε, ευχόμαστε να το ξεπεράσουν για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Γιατί πραγματικά φέτος η Football League έχει αύξηση εισιτηρίων, έχει θεαματικότητα, έχει ποιότητα και το έχουμε δει όλοι αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και καλές ομάδες, φέτος και ιστορικές. Δηλαδή είναι Τρίκαλα, Όφη, Παναχαϊκή, Άρης, ομάδες που έχουν ιστορία. Συμφωνώ και εγώ, πάντα όμως υπάρχουν οι ιστορικές ομάδες στην κατηγορία που ανεβαίνουν. Γιατί η Λαμία δεν ήταν, γιατί ο Απόλλωνας δεν ήταν. Πάλι έχουν κόσμο. Αλλά φέτος έχει πάρει και θέαμα και το βλέπετε αυτό. Και αγωνίζονται να ανέβουν μέχρι τελευταία στιγμή οι ποιοι θα πέσουν. Δηλαδή αυτό δείχνει και μια αξιοπιστία και ποιότητα. Όλα ό,τι ακούγονται. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λιχναρά. Καλή συνέχεια. Αρένα 89,4.